Να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, η οποία έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ημέρες. Λίγο το κομμάτι της οικονομίας, λίγο το κομμάτι της ασφάλειας. Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα. Ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από τις ημέρες που λέμε από πού να πρωτοξεκινήσει αυτή η συζήτησή μας, αυτή η συνέντευξη. Η πολιτική επικαιρότητα φαίνεται ότι βρίσκεται, αν θέλετε, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εγώ έτσι θα τολμήσω να το πω, γιατί έχουν ανεβιτώνει. Αν και ξέρω ότι δεν συμφωνείτε. Πάμε στο κομμάτι της ασφάλειας και πάμε στο κομμάτι των πανεπιστημίων. Με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε με αφορμή και τη συζήτηση σήμερα στην Βουλή. Σας καλύπτει η εικόνα των πανεπιστημίων σήμερα, κύριε Βαρδάκη, σας? Όχι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, κυρία Σφακιανάκη. Αλλά εντάξει, μετά μπορούμε να πούμε και τι προηγήθηκε τη σημερινή συζήτηση προχθές. Βεβαίως. Τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Που πραγματικά όχι μόνο δίνει ένα έναυσμα για ανάπτυξη και μια διαφορετική προσέγγιση, μπορούμε να πούμε στον κόσμο την επόμενη μέρα. Αναφέρεστε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ότι έχει να κάνει με τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές φορές. Θα πάμε και στην οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι σε 2,5-3 χρόνια έγιναν όλα αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Δηλαδή η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, η διακίνηση ακόμα και ναρκωτικών μέσα στα πανεπιστήμια έγινε σε 2-2,5 χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όμως, εγώ θέλω να πω ότι τα στοιχεία που παρουσίασε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, ακόμα και τις συλλήψεις που έχουν γίνει μέσα στα πανεπιστήμια, από καταγγελίες ακόμα και ανθρώπων που περνούσαν έξω από τα πανεπιστήμια, όχι μόνο φοιτητών, δείχνει ότι βρισκόμαστε σε ένα σωστό δρόμο για την πάταξη της παραβατικότητας που υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Θεωρείτε αυτά δηλαδή που έχουν ότι γίνει. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει όλο αυτό και το άσυλο να μην λειτουργεί ως άσυλο παραβατικότητας? Και θα το πω έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη η αγωνία των γονιών. Γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια, γονείς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους ή να νιώθουν μάλλον, γιατί πολλές φορές βρίσκονται μακριά, ότι τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Και θα μου πείτε, δεν τα διασφαλίζουμε όλα έτσι, αλλά δεν πάβει να βάζουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κυρία Σφακιανάκη, αν εφαρμόζονται οι νόμοι που υπάρχουν, εάν εφαρμόζονται σωστά και αν υπάρχει η σωστή λειτουργία των πανεπιστημίων που άπτεται και των Πρετανικών αρχών, mm-hmm. Πιστεύω ότι το άσυλο δεν δημιουργεί πρόβλημα. Όμως, θέλω να σας πω ότι και συζητήσεις που έχουμε κάνει πρόσφατα και με, και με τις δύο υπουργούς, τυχαίνει να είναι γυναίκες, mm-hmm. προστασίας του πολίτη, θα ληφθούν και άλλα μέτρα που θα διασφαλίσουν και την ακεραιότητα των φοιτητών, αλλά και την σωστή περιφρούρηση και διαφύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων. Δεν θα είναι άμεσα ανακοινώσιμα αυτά τα μέτρα? Θα έχουν να κάνουν και άμεσα με την, αν θέλετε, τροποποίηση του ασύλου όπως την ξέρουμε σήμερα? Άμεσα, άμεσα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να. Μάλλον δεν είμαι σε θέση. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν θέλω να πω, αλλά δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ ένιωσα πραγματικά σήμερα άβολα. Άβολα. Γιατί έγινε μια ζήτηση για ένα ουσιαστικό θέμα που έχει ξαναγίνει, ομολογώ, κυρία Σφακιανάκη, και το 16 και το 17. Και δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα. Και αυτό για μένα. Διαχρονικά σε αυτή τη χώρα. Διαχρονικά, ναι. Διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα. Διαχρονικά. Και θέλω να σου πω, γιατί είχα σκοπό να σου πω δύο πράγματα παρακάτω για αυτό το θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να το πω τώρα, ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε και αν δεν κατανοήσουμε ότι η καρέκλα που βρίσκεται σήμερα ο Βαρδάκης, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Αυτό είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Να το συνειδητοποιήσουμε, να μην γαντζωνόμαστε από μια καρέκλα, να μπορούμε να συνοηθούμε. Εάν δεν συνοηθούμε, όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Εσείς που ζητάτε συνεννόηση και δεν τη βρίσκετε, με αφορμή αυτό το θέμα, σε αυτό το θέμα ζητήσατε κάποια συνεννόηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Συνολικά λέω τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ζητήσατε ήμουνα, και δεν τη βρήκατε? Κύριε Σφακιανάκη, ήμουν σαφής. Το είπατε και εσείς άλλωστε. Διαχρονικά δεν μπορεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πάντα αντιπολιτευόμαστε, βάζω τον εαυτό μου, με μια στήρα αντιπαράθεση. Όλοι κατακρίνουμε την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, χωρίς να προτείνουμε ή
να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις σε όλα τα θέματα. Άρα το θέτετε αυτό και σαν μια αυτοκριτική, αυτοκριτική στο πλαίσιο εννοώ τη δική σας κυβέρνηση. Έχει ένα πλεονέκτημα. Να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί μπορείτε να μου πείτε, μα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση τα ίδια έκανε. Ακριβώς. Θέλω να σου πω όμως ότι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν όμως ένα κόμμα του 3% τότε. Οπότε καταλαβαίνετε. Και από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει τη χώρα 20 και πλέον χρόνια. Άρα, ας παραδειγματιστούμε από τα λάθη μας όλοι, όλοι. Και ας κάτσουμε σαν τραπέζι να συνοηθούμε τουλάχιστον σε θέματα που άπτονται της προστασίας του πολίτη. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ωραία όλα αυτά. Πρακτικά τι γίνεται. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να συνεννοηθεί αυτό το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας. Αλλά πρακτικά τι γίνεται. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτονόητα πράγματα είναι. Αυτονόητα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη. Να σας πω για την Κύπρο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, που υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση σε μείζωνο σημασία θέματα. Εμείς δεν μπορούμε να συνοηθούμε πουθενά. Μια που είπατε κράτη της Ευρώπης, έχετε δει ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχετε δει, τα γνωρίζετε. Τα περισσότερα. Βλέπετε την κατάσταση στα δικά μας τα πανεπιστήμια. Καμία σχέση. Καμία σχέση με ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, εμείς για να φτάσουμε αυτή την κουλτούρα του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Είναι μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να αναλώσω με όλη τη συζήτηση. Ναι, εντάξει, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να τη δούμε αυτή την εικόνα. Όταν ο φοιτητής στην Ανβέρσα, παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο που είχα πάει πριν 5 χρόνια, ο φοιτητής μπαίνει στην ιατρική. Το πρώτο εξάμηνο δεν κάνει για την ιατρική. Φεύγει και πάει νοσηλευτική. Δεν κάνει νοσηλευτική. Αναφέρεστε τώρα και στο γενικότερο εκπαιδευτικό φεύγει και σύστημα. Πάει σε μια δουλειά, αλλά ο γιατρός που θα βγει έχει τη θέση εργασίας. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά την ασφάλεια του πανεπιστημίου. Από κάπου πρέπει να το πιάνουμε. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Mm-hmm. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλα βήματα που θα διασφαλίζουν, όπως σας είπα, και την ακεραιότητα και τη διασφάλιση και περιφρούρηση του πανεπιστημίου. Θα το ξανανοίξουμε αυτό το θέμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι θέλετε να αναφερθούμε και στην οικονομία και στο κομμάτι των συντάξεων που δεν περικόπτονται, των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες μειώνονται. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια θέληση του ΣΥΡΙΖΑ να το υψώσει αυτό επικοινωνιακά, γιατί το θεωρείται μια κατάκτηση. Το ερώτημα που θα τολμήσω να κάνω πριν το πείτε το οτιδήποτε. Θυσιάσαμε πράγματα για να καταφέρουμε να μην περικοπούν οι συντάξεις σε ένα ποσοστό των συνταξιούχων. Κυρία Σφακιανάκη, είμαι ειλικρινής και νομίζω ότι το ξέρετε. Οι θυσίες του ελληνικού λαού, σας το έχω πει και άλλη φορά, οι θυσίες του ελληνικού λαού σήμερα έχουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν θριαβολογώ και δεν θριαβολογεί κανείς. Αυτά είναι δημοσιεύματα της αντιπολίτευσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θριαμβολογεί γιατί δεν κόβονται τη συντάξη κλπ. Και θα σου τεκμηριώσω αυτό που λέω. Οι θυσίες του ελληνικού λαού τόσα χρόνια τώρα πιάνουν τόπο. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι γιατί οι θυσίες του ελληνικού λαού 5 προηγούμενα χρόνια δεν έπιασαν τόπο. Εγώ έτσι το τοποθετώ. Δεν είναι ένα επίτευγμα, μείζον επίτευγμα της κυβέρνησης και θέλω να σου το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν κόπηκαν οι συντάξεις. Και θα μου πείτε βέβαια μετά ότι μα εσείς ψηφίσατε αυτό το μέτρο. Και λογικά, λογική ερώτηση. Και δεν αφορά και όλους τους συνταξιούχους. Οι πιο πρόσφατα συνταξιοδοτημένοι θα δουν τις μειώσεις. Θα σας πω και για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. 600.000 συνταξιούχους που την 1η-1η-19 θα δουν αυξήσεις και όχι περικοπές. Συντάξεις. 600, σημειώστε το αυτό, 600.000 συνταξιούχοι. Όμως, εμείς ψηφίσαμε αυτό το μέτρο, το είχαμε πει σε όλους τους τόνους, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Μην ξεχνάτε, κυρία Σφακιανάκη, ότι το 2015 είχαμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πληρώσουμε συντάξεις. Με ένα ελλειμματικό ΕΦΚΑ κατά ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια και 400.000 συντάξεις αδιεκπαιρέωτες. Άρα είχαμε βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αναγκαστήκαμε και υπογράψαμε αυτό το μέτρο της περικοπής των συντάξεων. Ερχόμαστε όμως σήμερα και να έχουμε τη δυνατότητα λόγω του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε να πούμε ότι ξεψηφίζουμε αυτό το μέτρο. Ξεψηφίζουμε ένα μέτρο, ξεψηφίζουμε όμως και θετικά μέτρα για να το ξεψηφίσουμε αυτό. Θα σας πω και δεν είναι μόνο αυτό. Χρησιμοποιώ τον όρο το δικό σας, όπως είναι τα σχολικά γεύματα, όπως είναι έργα τα οποία θα γινόντουσαν. Τα αντίμετρα, θετικά μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε, αλλά δεν τα παίρνουμε για να μην κόψουμε τις συντάξεις. Κάντε ένα μικρό λάθος. Αλλά, για πείτε. Θα σας πω. Εκτός τη μη περικοπή των συντάξεων, έχουμε θετικά μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 1 δισεκατομμύριο. 986 εκατομμύρια. Ξέρετε τι θέλω μέσα να πω, αυτά, κύριε Βαρδάκη, ότι αν αυτά τα θετικά μέτρα μήπως ήταν περισσότερα και προς Θεού δεν λέω να κοπούν οι συντάξεις, αλλά λίγο να δούμε αν κόβουμε κάτι άλλο για να μην κόψουμε κάτι άλλο.
Στα πλαίσια φυσικά των αριθμών, οι οποίοι πρέπει να βγαίνουν. Εγώ να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί πραγματικά μου δίνει το δικαίωμα να απαντήσω με σαφήνεια το τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλο το ένα θέμα, κυρία Σφακιανάκη, άλλο το ένα, το άλλο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό χώρο, έχουμε πλεονασματικό από ελληματικό ΕΦΚΑ, έχουμε πλεονασματικό ΕΦΚΑ 1,2 δισεκατομμύρια. Οπότε αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ακριβώς μας δείχνει, και το ευχάριστο είναι ότι αυτό το πλεόνασμα περισσότερο προέκυψε από τη μείωση της ανεργίας και όχι από την υπερφορολόγηση. Και έχουμε και άλλα σχέδια για το επόμενο διάστημα, θα σας πω παρακάτω. Αλλά θέλω να σας πω ότι η περικοπή των συντάξεων δεν γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Το υπερπλεόνασμα τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, το υπερπλεόνασμα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, από τις θυσίες που σας είπα προηγουμένως του ελληνικού λαού, θα πάει 1 δισεκατομμύριο, περίπου 980 εκατομμύρια για την φοροελάφρυνση και την απαλλαγή από τις εισφορές που πραγματικά ήταν υπέροντες τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν 1 δισεκατομμύριο περίπου μέτρα ελάφρυνσης, όπως είναι το ΚΕΑ, όπως είναι το επίδομα στέγασης από 300 μέχρι 1.300 ευρώ, κυρία Σφακιανάκη, όπως είναι η μείωση του έμφυα κατά 10% και μεσοσταθμικά 30%. Δηλαδή είναι τα μέτρα που είπε, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Όσον αφορά τώρα τις ασφαλιστικές φορές. Πολύ σύντομα. Θέλω να σας πω ότι 33 γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, τι λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, τι έλεγε η αντιπολίτευση, η μεσαία τάξη γονατίζεται λόγω των υπέραγκων ασφαλιστικών εισφορών. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί τα προηγούμενα 2 χρόνια δεν την είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα τώρα να μειώσουμε 33% τις ασφαλιστικές εισφορές σε όλους αυτούς που σας προείπα και επίσης να κόψουμε το φόρο επιτιδεύματος από τους αγρότες. Με το καλό να ελαφρυνθούν κι άλλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μπορούμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε, κυρία Σφακιανάκη, αλλά σας λέω το διακύβευμα είναι. Γιατί οι θυσίες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια δεν έπιασαν τόπο και πιάνουν τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά.